Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλονικιάς σας καλωσορίζει και πάλι στην εκδήλωση Τσιτσάνια 2022. Μια εκδήλωση που αποτελεί θεσμό πλέον για την πόλη των Τρικάλων και αποτεί φόρο τιμής στο μεγάλο τρικαλινό δημιουργό Βασίλη Τσιτσάνη, που με τη μοναδική του προσφορά αποτέλεσε σταθμό στο μουσικό πολιτισμό της χώρας μας. 1922-2022. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Ταυτόχρονα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας τρικαλινού δημιουργού Απόστολου Καλδάρα. Με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να τιμήσουμε τόσο τη θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, όσο και την ελπιδοφόρο γέννηση ενός σπουδαίου μουσικού. 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, τον πόνο, τον ξεριζωμό, την προσφυγιά. Παράλληλα, το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περίοδου για τη χώρα μας, με την τεράστια συμβολή του μικρασιατικού ελληνισμού σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Νέοι δρόμοι άνοιξαν, δρόμοι πολιτισμού και μουσικής. Και σε αυτούς τους δρόμους θα περιπλανηθούμε σήμερα με το Σμυρναίκο Μινόρε και τη μαγική φωνή μιας σπουδαίας ερμηνεύτριας, της καταλληλότερης ίσως για την ερμηνεία του Σμυρναίκου τραγουδιού, τη Γλυκερία. Η Γλυκερία, με το δίσκο της στα Σμυρναίκα, μας ταξίδεψε στα μουσικά μονοπάτια της Ανατολής και μίλησε τους Έλληνες στη μουσική της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, του Βοσπόρου. Συνταξιδιώτες μας, ο σπουδαίος μουσικός και ερμηνευτής Δημήτρης Κοντογιάννης και ο καταξιωμένος ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης, που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση. Επίσης, συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Δικτύου Διαχείρισης Πολιτισμού. Παράλληλα, συμπληρώνουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του δικού μας Απόστολου Καλδάρα, που υπήρξε πρωτομάστορας του λαϊκού τραγουδιού και σφράγισε για 5 δεκαετίες την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Θα απολαύσουμε τραγούδια του με τη φωνή των τρικαλινών μας ερμηνευτών Μπάμπη Αντωνίου, Σύσης Παπαγιονούλη, Κωνσταντίνα Σπάλα και Δήμητρα Σκαλιάρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Καλό τον Περιφερειάρχη κύριο Κώστα Αγοραστό να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Πανουσόγιο Γιώτε, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα, σε μια μεγάλη εκδήλωση. Ο πολιτισμός μας σωθεί στην εξωστρέφεια, σε μια ζωή συνεκτική, που έχουμε ανάγκη μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας. Συνεκτική και συντριπτική.
αυτοδιαχείριση, αλλά ταυτόχρονα και στοικότητα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες σημερινές στιγμές που ζούμε. Αυτή η στοικότητα μας οδηγεί σε μία διαδικασία να αλλάξουμε τα πράγματα με ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε για να φτάσουμε σε ένα δημιουργικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που μας κάνει να συνεργαζόμαστε με όλους τους συλλόγους, με τους Δήμους, για να κάνουμε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως είναι αυτή εδώ σήμερα. Για να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω, να ανταμώνουν, αλλά ταυτόχρονα να δίνουμε ανάσες πολιτιστικές, αλλά και ποιοτικά πολιτιστικές. Τιμούμε σήμερα τον μεγάλο δημιουργό, τραγουδιστή, στιχουργό, τον Τζιτσάνι. Τον Τζιτσάνι, τον οποίο έχουμε τιμήσει εδώ μαζί με τον Δήμαρχο, να είναι με το Μουσείο Τζιτσάνι, ένα εξαιρετικό μουσείο που άλλαξε τα δεδομένα στην περιοχή των παλιών φυλακών. Το Τζιτσάνι που έβγαλε το λαϊκό τραγούδι και το έβαλε μέσα στην κοινωνία, στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα τιμούμε με ένα μεγάλο έργο, 100 χρόνια Σμυρναίοι Καμινόρε, τους ανθρώπους που αφήσαν την Πατρόα Γη, γιατί κρατάμε την φλόγα ακόμα να καίει, τη φλόγα του πολιτισμού των ανθρώπων αυτών και της μνήμης, γιατί χωρίς ιστορική μνήμη δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά ταυτόχρονα και τα 100 χρόνια από τον Απόστολο Τσαντάρα που γεννήθηκε εδώ στα Τρίκρα το 1922, τη χρονιά της μικρασιατικής καταστροφής, της μεγάλης καταστροφής για τον ελληνισμό. Ο άνθρωπος που συμπορεύθηκε, γιατί στην συνοικία του πήγαν οι μικρασιατές, εμπνεύστηκε με τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και έγραψε το περίφημο Μικρά Ασία, το οποίο είναι το πρώτο έργο που πήρε χρυσό δίσκο στην ελληνική πραγματικότητα. Και είναι ένα έργο που δείχνει την αλληλεγγύη, την αδερφικότητα των λαών. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα, γιατί κρατάμε άσβεστη τη μνήμη του πολιτισμού, δίνεται ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα τιμούμε δύο μεγάλους δημιουργούς τρικαλινούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλους τους καλλιτέχνες που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, είναι εξαιρετική τιμή, μεγάλη τιμή, και τους αφηγητές για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας όλους μαζί και τον καθένα και καθεμία ξεχωριστά. Love.
με την ευκαιρία των 100 χρόνων της πικρής μνήμης από τη Μικρασία. Την απόψινή μας εκδήλωση γίνεται με όλη μας την αγάπη. Είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε, να σκεφτούμε, να αναπολύσουμε, να δούμε τα λάθη και των ξένων και τα δικά μας, αλλά κυρίως τα δικά μας, γιατί η μεγάλη προδοσία δεν έγινε από τους ξένους, έγινε από εμάς τους Έλληνες, δυστυχώς. Σμύρνη, Σμύρνη μου εσύ ευλογημένη, το περιβόλι θυμάμαι όπου έπαιζα παιδί κάτω από τον ίσκιο της Μουριάς και η νενέ μου καθισμένη στο σκαμνί μου λέγε λογιών λογιών παραμύθια. Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξέρουν να αγαπούν, ξέρουν τον καημό να κρύβουν, ξέρουν να λεντούν. Ναι, ακριβώς. Για αυτή τη Σμύρνη σας μιλάω. Ναι, όσο ζω, για αυτή τη Σμύρνη τραγουδώ. Έρχομαι να βρω παρηγοριά, να βρω
πλάψες κι αρρώστησα. Τα μάτια σου
πήγες, χαρικλάκι μου τι γλύκες, με φωνογράφο και πλάκες, τα καδάκια με τους μάγκες. Ζήλεω και κλαίω, αχ βρε χαρικλάκι, πως με γέλασες, άιδε γεια σου, μου την έσκασες.
Τη ροή του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού μαζί με τον Ξιδάκη και τον Παπάζογλου και τον Μανώλη Γασούλη και τη Βάσο Λαγιάννη. Είναι κοντά μας στην παρέα μας για να μας τραγουδήσει υπέροχα τραγούδια, να μας ξυπνήσει τις μνήμες ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Βέβαια θα τραγουδήσουμε τώρα μαζί ένα τραγούδι του Απόστολου Βαλβάρα. Peace.
σίδερα, μούλα μου, κορούλα μου. Μπορεί και να τα παλικάρια, βλέπω ναύτες παλικάρια που ψαρεύουν.
του και περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σωρί. Όσοι γνώρισαν τη Σμύρνη είχαν την ευτυχία να ζήσουν και να θαυμάσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές της. Ο πολυταξιδεμένος και ανοιχτόμυαλος Ηρόδοτος έγραψε πως δεν αντίκρισαν τα μάτια του ωραιότερη πόλη. Ο μέγιστος ρήτορας Κικέρων κατέθεσε ότι δεν υπάρχει σημείο της πόλης που ο ταξιδιώτης δεν θα γοητευτεί από κάτι, τοπίο, αρχαιότητες ή ανθρώπους. Ο Σικελιανός, στον πρόλογο του μυθιστορήματος «Η αιωλική γη» του Βενέζη, έγραψε «Είναι η γλυκιά ιωνική ατμόσφαιρα, είναι η κρυφή, χαμένη θαλπορή της μυστικής του κόσμου σάρκας, που απροσδόκητα ξανάρχεται και πάλι σε επαφή μητριαρχική μαζί μου». Ναι, για αυτή τη Σμύρνη σας μιλάω, μια πόλη αρχόντισα μαζί και φτωχομάνα, αφού ακόμη και οι φτωχοί περνούσανε καλά, γιατί παρά την ανέχεια ξέρανε να τη χαίρονται τη ζωή. Οι δύο παλαιστές της Σμύρνης, οι άντρες του Μπασοράκου, που στα ιταλικά σημαίνει κατωτέρας τάξεως, με το που τέλειωναν τη σκληρή δουλειά, κατέφευγαν στις ταβέρνες, στις μπιραρίες και στους καφενέδες, που όλα τους είχαν ζωντανή μουσική. Εκεί μέσα άκουγαν τους αμανέδες, τα μερακλίδικα σμυρναίικα και χορεύανε τους καρσιλαμάδες και τα ζεϊμπέκικα. Η οποία δέσωσε πολλά από τα τραγούδια της παραδοσής μας από τη Μικρά Ασία. Dimitrula, mundo, no, 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 no
μέσα μου τίκι τίκι τάκ το τακουνάκι σου. Τα νοσέκια σου άστα με τη γάμα σου σπάστα. Το λένε τα σπασμένα, τα πληρώνω για σένα. Ωπα, γεια σας παιδιά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να της τόψει με της Γερακίνας γιος. Yeah.
μπορώ αεροπλάνο να πάρω, να έρθω πάλι να σε βρω. Να στεναξω
στην ορχήστρα μας και το πρόγραμμά μας επιμελήθηκε ο κύριος Στέλιος Φωτιάδης. Να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στον Ιχολύπτη μας, τον Νίκο το Ρούντο που είναι δρυκαλινός. Το πιο μεγάλο χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους τους τεχνικούς μας, τον Νίκο και στα Φώτα. Και βέβαια στον αγαπημένο μου Δημήτρη Χοντογιάννη. Αγαπημένη σας και κυρία. Και εγώ εδώ και στον σπουδαίο αφηγητή μας, στον Λεωνίδα Κακούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε όλη αυτή την πολύ ωραία θετική ενέργεια. Μην φύγει κανείς, πρόκειται να συνεχίσουν τέσσερις εξαιρετικοί τρικαλινοί καλλιτέχνες, ο Μπάμπης ο Αντωνίου, η Κωνσταντίνα η Μπάλα, η Σύση η Παπαγιανούλη, η Δήμητρα η Καλιάρα, όπου θα τους συνοδεύσει η ορχήστρα που επιμελήθηκε, η ορχήστρα της Ζάνη. Η βραδιά συνεχίζεται, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.